Το Ant-Man and the Wasp Quantum Mania ή Ant-Man 3 θα το λέω από εδώ και πέρα είναι μεγάλη αναχώρηση από τα προσγειωμένα για τα δεδομένα της Marvel πάντα προηγούμενα δύο Ant-Man. Κάτι το οποίο βέβαια το είχαμε καταλάβει από τα αμέτρητα τρέιλερ και σποτάκια που είχαν κυκλοφορήσει καθώς επίσης και από δηλώσεις του Peyton Reed, σκηνοθέτη της τριλογίας, ο οποίος είχε δηλώσει πως ε, τον ενοχλεί ότι οι δύο προηγούμενες ταινίες ήταν ουσιαστικά επιδόρπιο σε πολύ σημαντικά γεγονότα κιόλα που είχαν προηγηθεί, όπως ήταν συγκεκριμένα το Avengers Age of Ultron και μετά το Avengers Infinity War. Ε, ειδικά στο Infinity War, παιδιά, ήταν διπλό το κακό, διότι ήταν πρώτον η κορύφωση του Infinity Saga και δεύτερον το Ant-Man and the Wasp ήταν επίκως αδιάφορο γενικότερα σαν, σαν έργο. Οπότε δήλωσε ότι τώρα ήθελε να κάνει μια ταινία Ant-Man η οποία θα ήταν επίπεδου Avengers ε, και μάλιστα είχε και την τύχη πάλι ας πούμε, ότι ανοίγει το, το Phase 5 μετά από ένα σχεδόν θα λέγαμε απαράδεκτο Phase 4 και θα είχε την ευκαιρία να μας δείξει κιόλας μέσα σε όλα εκπέραν την ταινία που θέλει να κάνει ότι ξέρεις τι, η Marvel ξαναμπήκε στον ίσιο δρόμο. Αν θυμόσαστε όσες φορές είχα αναφερθεί στο Ant-Man 3 σας είχα πει ότι θεωρώ πως θα είναι πολύ καλό ούτε καν απλά καλό Πρώτον, διότι θα μπορούσε ξανά η Marvel με τη νέα φάση να αρχίσει να βγάζει ποιοτικά project, εφόσον είδε ότι το σχέδιο ποσότητα πάνω από ποιότητα απέτυχε. Και δεύτερον, θα είχαμε έναν Ant-Man, ο οποίος θα ήταν Οριμό ανήρωα, πανέτοιμο ε, μετά από όλα αυτά που έχει περάσει και θα ήταν παιδιά και μέσα στο στοιχείο του, το quantum realm, όπου το, οι δυνατότητε για το τι μπορεί να κάνει σταματάνε μόνο από την φαντασία του σεναριογράφου ουσιαστικά. Φυσικά, όπω έχετε ήδη δει ή είδατε τέλο πάντων από τα reviews που έχουν κυκλοφορήσει ή κυκλοφορούν, αυτό δεν έγινε. Βέβαια, όπως καταλάβατε και από τον τίτλο του βίντεο που δεν είναι για κράξιμο, αλλά ωριακά, το τονίζω, δεν είναι και σκουπίδια επίπεδου Love and Thunder. Αλλά, ρε παιδιά, αλήθεια τώρα, θα βάλουμε ως μπάρα ποιότητα, ας πούμε, ταινίες σαν το Love and Thunder, αντί να βάζουμε ταινίες ε, που είναι μέσα από το Infinity Saga, εφόσον είναι από την ίδια εταιρεία και τον ίδιο επικεφαλή, τον ε, Kevin Feige. Ή θα λέμε όπω ακούω ή τυχόν έχω διαβάσει εδώ στα σχόλια, Εντάξει, κατεβάζει απλά το διακόπτη για δύο ώρε, τρως τα πατατάκια σου και μετά το ξεχνά κιόλα. Όχι, διαφωνώ κάθε τα παιδιά. Εγώ τουλάχιστον τον προσωπικό μου χρόνο, καθώ επίση και τα χρήματα που δίνω για τα εισιτήρια, τα θεωρώ πολύτιμα και στην τελική υπάρχουν πάρα, πολύ, πάρα πολλέ αναλλακτικέ εκεί έξω για να κάνει αυτό να βλέπει τέτοια πράγματα. Και υπόψη, σε περίπτωση που χάσατε το review μου, σα πενθυμίζω ότι αυτό σα το λέει κάποιο που του άρεσε το Plane με τον Gerard Butler. Μια απλούστατη ταινία η οποία είναι old school 90s έργο δράση. Θα ξεκινήσω με τα θετικά τη ταινία και θα σα αφήσω με τα αρνητικά, διότι με αυτό το πρόσχημα με άφησε και εμένα η ταινία όταν έφυγα από την αίθουσα του κινηματογράφου. Στα θετικά λοιπόν ισχύει ότι είναι ο Κανκ και ουσιαστικά ο Τζόναθαν Μέιτζορ που τον υποδίεται. Παιδιά, έχει κάνει καταπληκτική δουλειά ο άνθρωπο και πραγματικά ανυπομονώ να τον δώσω στο Creed 3 που βγαίνει στι 2 Μαρτίου. Είναι, τον είχα δει και σε, το σε, σε άλλες δύο φορές πριν από αυτές τις ταινίε. Το ένα ήταν η σειρά Lovecraft Country το οποίο και ακυρώθηκε και μετά η ταινία του Spike Lee το The Five Bloods ε, και θεωρώ ότι αυτός ο ηθοποιός έχει λαμπρό μέλλον. Έπαιζε τον ρόλο πάρα πολύ σοβαρά, όπως και έπρεπε τουλάχιστον για τη συγκεκριμένη εκδοχή του Κανκ. Ήταν πάρα πολύ απειλητικός και θεωρώ ότι αν του δοθεί το σωστό σενάριο θα λάμψει. Επιπλέον, να πούμε ότι ήταν και κάτι διαφορετικό, ότι αυτή τη φορά έχουμε έναν κακό όπου μπορούμε και βλέπουμε κανονικά το πρόσωπό του, σε αντίθεση με τον Josh Μπρόλινγκ ο Σθάνος, που κρυβόταν πίσω από CGI. Βέβαια, όχι ότι μα χάλαζε κιόλα. Άλλο που μου άρεσε αρκετά, αν και βέβαια έχει και αρκετά στοιχεία τα οποία θα συζητήσουμε και στα αρνητικά, αλλά πιο μετά, είναι τα εφέ και συγκεκριμένα θα έλεγα ότι υπάρχουν σκηνικά μέσα από το Quantum Realm όπου παιδιά ήταν πραγματικά φαντασμαγορικά. Θέλετε λόγω τοπίου, θέλετε λόγω πλασμάτων, θέλετε συνδυασμό αυτών. Όντω ήταν απίστευτα και κάποια από αυτά εντάξει, σίγουρα τα, τα είχαν δείξει μέσα και στο trailer και ενδεχομένω μπορεί να σα ε, τα δείχνω και τώρα. Και γι' αυτό το λόγο σε κάνει να νευριάζει και να θε να πα εκεί με, μια... με ένα μεγάφωνο στην Disney και να πει: Αφήστε του καημένου, του εργαζόμενου, του VFX artists να φτιάξουν με την ησυχία του και να τελειοποιήσουν τα εφέ. Α βγούνε οι ταινίε σα πιο μετά δεν μας πειράζει καθόλου. Αυτό που, αυτό που μας πειράζει είναι να βλέπουμε μισοτελειωμένες ταινίε. Μετά είχε κάποιες κοινές δράσεις οι οποίες μου άρεσαν αρκετά, αλλά δυστυχώς δεν ήταν πολλές και ο λόγος ήταν λόγος σκηνοθεσίας. Παιδιά, είχε πολλή κάμερα στο χέρι, ενώ λίγες κουνιόταν πάρα πολύ εικόνα, σε βαθμό που δεν καταλάβαινε τι γινόταν και λόγω σκηνοθεσία, αλλά και σε συνδυασμό με το, ότι, με το ότι ήταν πάρα πολύ σκοτεινή ταινία, παιδιά. Ενώ υποτίθεται θα έπρεπε να είναι οριακά Disney ταινία έτσι όπως ήταν μέσα το Quantum Realm ήταν πάρα πολύ σκοτεινό οπότε σε συνδυασμό με αυτή τη σκηνοθεσία δεν καταλάβαινε τι γινόταν, δηλαδή σε έκανε να αμφιβάλλει ότι και οι ηθοποιοί βλέπουν που πάνε. Σκεφτείτε, χωρί πλάκα, όταν βγήκαμε από τον κινηματογράφο, νιώθαμε ότι θέλουμε γυα... γυαλιά ελίου για τα φώτα. Στα τελευταία θετικά, θα έβαζα αρχικά ότι πλέον επιτέλου γνωρίζουμε ξεκάθαρα ποια είναι η νέα απειλή στο Multiverse Saga όπως το έχουν ονομάσει, το οποίο φυσικά είναι ο Kang, όχι ότι δεν το γνωρίζαμε, αλλά τουλάχιστον τώρα ξέρουμε ακρι... ακριβώς σε ένα καλό βαθμό τι συμβαίνει με αυτό το παλικάρι και δεύτερον τη ερμηνεία. Εντάξει παιδιά, ασχέτως από τους μέτριους προσκακούς διαλόγους και σενάριο, έχουμε ένα πολύ χαρισματικό κάστο, το οποίο αποτελείται τώρα από Μισελ Φάιφερ, Μάικλ Ντάγκλας, Πολ Ραντ, Μπιλ Μάρεϊ και άλλους, οπότε δεν γίνεται να μην, να μην ευχαριστηθεί ερμηνεία. Επιπλέον, να πούμε κιόλα για την Κάση, την οποία νομίζω, πάντα δεν είναι η τρίτη ηθοποιό που υποδίεται την κόρη του Άντμαν, η Κάθριν Νιούτον. Έκανε καλή δουλειά, αν και την ψηλοφοβόμουν, αλλά δυστυχώ. Καλή δουλειά με αυτό που τη δόθηκε πάλι, το διευκρινίζω. Αλλά δυστυχώ αυτό που τη δόθηκε για μένα ήταν, ειδικά στην αρχή του έργου, κάτι εκνευριστικό. Παιδιά δεν, εντάξει, δεν μπορούσα εντό αργού να τη βλέπω μπροστά μου. Αλλά τέλος πάντων ξεπερνώντας αυτό, είχε έτσι ένα, μια αξιοπρεπή σχέση με τον πατέρα της, γενικά η σχέση πατέρα και κόρης πάνω στο οποίο κιόλας βασίστηκε πάρα πολύ η ταινία. Από εκεί και πέρα, παιδιά, ο τόνος όλης της ταινία ήταν ασυνάρτητος τελείω. Στη μία μπορεί να είχαμε μια σκηνή flashback, τύπου flashback στο Quantum Realm, στην άλλη να έχουμε την Κάση να τη λέει, στον, να κράζει τέλο πάντων τον πατέρα της ότι δεν προσπαθεί, δεν κάνει και άλλα πράγματα διότι ο κόσμος θέλει σώσιμο συνέχεια, γιατί βλέπετε μέσα σε, όλο, μέσα σε, όλα η κόρη του είναι ακτιβίστρια. Από την άλλη, ο πατέρα τη έχει σώσει και το σύμπαν. Δεν έχει σώσει μόνο τη γη. Το υπενθυμίζω αυτό. Το Snap δεν ήταν μόνο για την γη, έτσι. Αλλά ο άνθρωπο, ο σεναριογράφο μάλλον, θεώρησε πολύ έξυπνο να κράζουμε τον Άντμαν και ότι δεν μπορεί να θεωρείς κάποιο λογικό ότι. Μπορεί ο άνθρωπος να κάτσει λίγο, να απολαύσει λίγο τη ζωή του αφού έσωσε το σύμπαν. Μετά πάμε ξανά στο Quantum Realm λόγω ενός μέσα από ένα Εντελώ ηλίθιο κιόλα διάλογο για το πώ οδηγηθήκαμε εκεί. Μέσα σε όλα, μια που αναφέρω το ατύχημα, να πω ότι ελπίζω να ξέρετε ότι εξυπακούεται ότι η Κάση είναι κι αυτή και αυτή μια μικρή Τόνι Στάρκ. Γιατί θεό φυλάξει, αν υπάρξει έφηβο στο MCU, ο οποίο να είναι τόσο έξυπνο ώστε να κάνει τον Τόνι Στάρκ να φαίνεται ω υπερτιμημένο. Έτσι, αλλήμον προ Θεού, μην και υπάρξει νορμάλ έφηβο, κάτι θα πάθουμε. Έχουμε εξεχέρσεις μέσα στο Quantum Realm με καμία απολύτως βαρύτητα, διότι δεν σε νοιάζει κανένας χαρακτήρας γιατί πολύ απλά δεν έχει γίνει κανένα χτίσιμο. Ο μόνος τους ρόλος από ό,τι φαίνεται είναι για να είναι αναλώσιμοι μέσα σε αυτό το CGI πανηγύρι τέλος πάντων που γίνεται σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια, τη διάρκεια της ταινία. Επιπλέον παιδιά να πούμε ότι ένιωθα ότι βλέπω πολλές διαφορετικές ταινίες μεταξύ των οποίων Star Wars, Journey to the Center of the Earth, Τρόν, Strange Worlds ένα an Animation, πρόσφατο αποτυχημένο της Disney. Παιδιά, ειδικά το Star Wars, υπήρχε μια, ένα πολύ μεγάλο sequence, όπου ήταν πραγματικά σαν να βλέπεις το Spaceport και μετά την καντίνα, όπως τη λένε Παύλα, Bar, σε οποιαδήποτε ταινία Star Wars ever. Ενώ λίγες, για μένα το Άντμα 3 δεν είχε ταυτότητα. Μετά, άλλο θέμα που έχει το έργο είναι ότι έχουμε γεγονότα που γίνονται στην τύχη εντελώς, επειδή πολύ απλά στον αριογράφος δεν μπορεί να σκεφτεί κάτι άλλο. Ε, Φερρυπίν, έχουμε τον Καγκ, δεν είναι σπωλή, είναι κυριολεκτικά στα πρωτα τη ταινίας, να προσγειώνεται ακριβώς εκεί που είναι η Τζάνετ, από ολόκληρο το Quantum Realm, δηλαδή αν είναι δυνατότητα από ολόκληρο το κουφαντοσύμπαν, προσγειώθηκε κατά λάθο κιόλα ακριβώ εκεί που ήταν η Τζάνετ. Ή με τα μυρμήγκια, τα οποία καλά τα μυρμήγκια δεν υπάρχει, ειδικά η εξήγηση που δίνουν για το τι κάνουν τα μυρμήγκια μέσα είναι ασύλληπτα καταπληκτική. Και τι να πω, παιδιά, γενικότερα, για να μην ζητήσω και το τέλο, το οποίο συνδέεται λίγο και με τα μυρμήγκια, για... Τέλο πάντων, για να μην πω παραπάνω πράγματα, γιατί θα μπω σε περιοχή spoilers και δεν με ενδιαφέρει να σου αλήθεια να μιλήσω για αυτό το έργο, να κάνω παραπάνω βίντεο τέλο πάντων με, με spoilers. Το οποίο τέλο το βρήκα από το τι γίνεται με το Kang και γενικότερα πώ συνέχισε. Απλά γελίο. Σχετικά με τα εφέ που σας ανέφερα πριν ότι είναι και στα αρνητικά, δυστυχώ, δυστυχώς είχε αρκετά σημεία στα οποία πολύ απλά καταλάβαινες το λεγόμενο green screen γιατί, και δεν, δεν μπορούσε να σε πείσει για αυτόν τον κόσμο ρε παιδιά, έτσι όπως δείτε, ακόμα και για αυτόν τον αλόκοτο κόσμο, έτσι όπως ήταν τα εφέ σε συνδυασμό ας πούμε με τους πραγματικούς ανθρώπους, δεν σε έπιθε και δεν μπορούσε να σε τραβήξει μέσα η ταινία, δηλαδή... Θεωρώ όλοι μας, τουλάχιστον εγώ και η παρέα μου, Είχαμε την επίγνωση ότι είμαστε μέσα σε κινηματογραφική αίθουσα και βλέπουμε ταινία. Αντί να έχουμε χαθεί μέσα στον κόσμο τη ταινία όπω κάνουν τα πετυχημένα έργα. Και μια που λέμε για τα εφέ, φυσικά πρέπει να πάμε στον Μόντοκ. Παιδιά, πραγματικά θεωρώ ότι ο Μόντοκ είναι ό,τι πιο γελίο έχει βγάλει η Marvel μέχρι σήμερα. Είναι απίστευτο ότι καταφέρνει και ξεπερνάει τον εαυτό της με την κακή έννοια πλέον όσο, περνά, όσο περνάνε τα χρόνια. Ε, και δεν είναι γελίο μόνο τον πολύ κακό νεφέ που είχε και όχι δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό που βλέπετε στο τρέιλερ έχετε να δείτε πολύ περισσότερα σας διαβεβαιώ. Είναι και ο λόγος ύπαρξή του γελίο από τα origins που του έχουν δώσει μέχρι το τι κάνει στην ταινία. Παιδιά, ο Μόντο καταρχάς είναι comic relief και είναι το χειρότερο... Comic Relief, στην ιστορία των Comic Relief και είναι εκεί απλά για να το χλεβάζουν όλοι, ακόμα και ο Κανκ. Και το αστείο ποιο είναι, ότι η εισαγωγή του όταν άρχισαν απλά να αναφέρονται σε αυτόν ήταν το ακριβώς αντίθετο. Το έλεγαν με τρόμο στο βλέμμα τους, έλεγαν ότι είναι το δεξί χέρι του Κανκ, μια φωνική μηχανή, ξέρω εγώ, ικανή μόνο για την καταστροφή και μετά έρχεται ο Μόντοκ και βλέπει αυτό που σας περιέγραψα. By the way, επειδή μιλάμε για το χιούμορ, ναι, είναι αρκετά μειωμένο στο συγκεκριμένο έργο, με ό,τι σημαίνει πλέον αυτό τώρα για μια ταινία Marvel, αλλά το χιούμορ που είχε, παιδιά, ήταν κατά, για μένα κατά μεγάλη πλειοψηφία cringe fest. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα, από τα δέκα αστεία που είχε μέσα, να γέλακα ξέρω εγώ στα τρία, μέχρι εκεί. Σχετικά με τις δύο έξτρα σκηνέ, η πρώτη μπορώ να πω, οκ, okay, ήταν καλή. Όσον αφορά τη δεύτερη, δεν θεωρώ ότι ήταν έξτρα σκηνή αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να πω και περισσότερα. Για να κλείσουμε, η ταινία αυτή, παιδιά, δεν είναι ούτε καλή, αλλά ούτε και σκουπίδια. Απλά υπάρχει. Είναι, πώς να το πω, σαν την Τετάρτη. Δεν είναι ούτε στην αρχή της εβδομάδας, αλλά δεν είναι ούτε και στο, προς το τέλος, ας πούμε, για να χαρές. Τι να πω, εγώ πλέον ε, εγκαταλείπω το MCU εγκαταλείπω με την... Όχι ότι δεν θα ξαναπάω να δω, φυσικά και θα ξαναπάω στον κινηματογράφο, προς το παρόν τουλάχιστον, να ξαναδώ το έργα και αντίστοιχα να τα συζητήσουμε εδώ. Αλλά αυτό που εννοώ είναι ότι πλέον, αφού ξεκίνησε έτσι και το Phase 5, δεν έχω απολύτως καμία προσδοκία. Χωρίς όμως να σημαίνει αυτό ότι θα κατεβάσω τις απαιτήσει μου. Αυτά λοιπόν από εμένα. Ευχαριστώ πολύ όσοι παρακολουθήσατε μέχρι το τέλο το βίντεο και ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στου συνδρομητέ του καναλιού. Φυσικά, εάν σα αρέσει το περιεχόμενο, μπορείτε να εγγραφείτε ή ακόμα και να πατήσετε και το καμπανάκι ώστε να έχετε ειδοποιήσει για μελλοντικά βίντεο που ανεβάζω. Και επιπλέον, εάν θέλετε, μπορείτε να εγγραφείτε και στι μηνιαίε συνδρομέ που ξεκινάνε από 2 ευρώ. Αυτά από εμένα και θα σα δω στο επόμενο review.